Η κακοκαιρία προκάλεσε ανυπολόγιστη καταστροφή στη Χαλκιδική, ιδιαίτερα στη Σιδωνία και μάλιστα μεσούσεις της τουριστικής περίοδου. Με δηλώσεις του στο Atlas TV, ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Βαγιονάς ζητά να κηρυχθεί άμεσα η Σιδωνία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου λόγω του ανεξέλεγκτου μπαζώματος των ρεμάτων και της κλιματικής αλλαγής που έχει μετατρέψει το κλίμα της Ελλάδας σε τροπικό. Το νερό ήταν πάρα πολύ, παρά τα χρόνια μου και ιδιαίτερα το μήνα Ιούλιο, τέτοιο νερό δεν ξαναείδα ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, ήταν το νερό πολύ, υπήρξαν ρέματα τα οποία δεν είχαν καθαριστεί, γιατί οι δηλώσεις του Δημάρχου, τον οποίο εμπιστεύουμε, είναι ότι τα ρέματα καθαρίστηκαν. Υπήρχαν μπαζώματα. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Το θέμα είναι ότι είναι εθνικό σπορ να μπαζώνουμε τα ρέματα και αν αυτό δεν εκλείψει, πάντα θα έχουμε περισσότερες καταστροφές. Διότι δεν συμβαίνουν κάθε μέρα τέτοια οξέα και παραταταμένα φαινόμενα καιρικά. Δηλαδή, τέτοια νεροποντή μήνα Ιούλιο δεν γίνεται. Θα μου πείτε, και αν είναι τον Οκτώβριο, θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Όχι. Αλλά κάποια στιγμή η φύση, λέμε, εκδικείται. Αν λοιπόν αυτά συμβαίνουν και πρέπει όλοι να βελτιωθούμε στον τομέα αυτόν, μα όλοι εντελώς, διότι δεν μπορείτε να ξέρετε τι θα συμβεί μέσα στα προσεχή 30-40 χρόνια. Και μάλιστα πιστεύω ότι η Ελλάδα άρχισε να αποκτάει τροπικό κλίμα λόγω της κλιματικής αλλαγής, οπότε τώρα χρειάζεται ακόμα περισσότερο προσοχή. Και αν είναι αλήθεια αυτό που άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο, ότι ένα παγόβουνο μερικών τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αποκολλήθηκε, δεν ξέρω πόσο θα ανέβει το επίπεδο της θάλασσας και θα έχουμε και άλλα προβλήματα, όχι μόνο εμείς παγκοσμίως. Γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε και στη Γαλλία. Τώρα, γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πιστεύει ότι το κλίμα δεν έχει διαταραχθεί, είναι δική του άποψη, αλλά είναι η μοναδική στον κόσμο. Άρα λοιπόν τα μέτρα πρέπει να ληφθούν και να είναι αποτελεσματικά. Αν μέσα στα προσεχή 20 χρόνια πέσει η θερμοκρασία κατά 2 τουλάχιστον βαθμούς. Αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνουν λίγα πράγματα. Καταρχήν να διορθωθούν άμεσα οι ζημίες. Αλλά αυτά χρειάζονται χρήματα. Εγώ θα έλεγα οι αρμόδιες υπηρεσίες, και είναι ο αρμόδιος ο Δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση, να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών να τεθεί τουλάχιστον ο Δήμος της Σιδωνίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Διότι αλλού τα προβλήματα είναι περισσότερα, αλλού λιγότερα. Και όταν μπαίνει ένας Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχουν λίγο πιο εύκολες χορηγίες, υπάρχουν πολύ πιο εύκολα μερικά πράγματα για διευκόλυνση όσων επλήγησαν. Είναι αυτά κάμπινγκ, είναι αυτά ξενοδοχεία, είναι αυτά τουριστικά καταλήμματα, ό,τι και να είναι, πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι. Αυτό θα πει έκτακτη ανάγκη.